σας, ομορφιές μου, και welcome to my channel again. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog σε αυτό εδώ πέρα το υπέροχο κανάλι. Και δεν ξέρω κιόλας, αν δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή, να πας να κάνεις ένα subscribe και να με ακολουθήσεις και στα social media. Ένα καινούριο vlog μόλις ξεκινά. Καλημέρα, είπαμε. Έχω χάσει τα αυγά και τα πασκάλια. Δεν ξέρω τι μέρα είναι. Δεν ξέρω πότε περνάνε οι μέρες. Δεν ξέρω πότε περνάνε οι νύχτες. Το θέμα είναι ότι περνάμε καλά. Σε αυτό το vlog λοιπόν θα δεις τζάμπο. Τι εννοώ τζάμπο? Θα πάω στα τζάμπο να πάρω 2-3 πραγματάκια. Έτσι λέω στην αρχή. 2-3 πραγματάκια. Και μετά με βγαίνω με μια καταθεσάρα να με το συμπάθειο. Οπότε σε αυτό το βίντεο θα δεις και ένα mini τζάμπο haul. Έτσι ξεκινάμε. Όλα σε mini και καταλήγουμε σε extra large. Σκέφτηκα να σε πάρω μαζί μου και να σας δείξω μετά τι πήρα. Πάμε λοιπόν στο τζάμπο. Που λέτε, και τώρα θα σας δείξω τι πήραμε από τα τζάμπο. Ένα πάρα πολύ mini τζάμπο haul ουσιαστικά. Πήρα ποτηράκια που ήθελα να πάρω για τον καφέ μου, γιατί η μαμά μου είχε κάτι γυάλινα και εγώ η αλήθεια ήταν μικρά και ήθελα, ρε παιδί μου, όταν πίνω. Έλα, καλέ κόρησε. Κοίτα ρε. Και αφού ξεκόλλησαν επιτέλους, μπορώ να σας τα δείξω, είναι αυτά. Αυτό είναι σε λευκό και αυτό είναι σε τυρκουάζ. Έχω φτιάξει και τον καφέ μου για να σου δείξω ακριβώς τι ποσότητα παίρνει. Θα συνεχίσω πάλι με την κατηγορία ποτήρια. Πήρα και αυτό εδώ πέρα το ποτηράκι, το καρπουζάκι θα έλεγα, το οποίο είναι σε extra large μέγεθος, μπορώ να σου πω. Καφεδούμπες τρελές. Να βάλεις στο αναψυκτικό σου, να βάλεις στο τσάι σου. Μου άρεσε πάρα πολύ που είναι σε καλοκαιρινό mood αυτό το ποντιράκι, οπότε το πήρα. Ήθελα να σου πω ότι τη μουσική υπόκρουση που ακούς από πίσω είναι ένας κυριούλης που παίζει Αρκοντεόν. Θα συνεχίσω πάλι με ποτηράκια. Αυτό το mini jumbo haul θα το περιέγραφα η χαρά του ποτηριού. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ πέρα τα πολύχρωμα πλαστικά ποτηράκια. Πήρα χρωματιστά σε καλοκαιρινό mood και αυτά τα ποτηράκια, οπότε τα πήρα για τα παιδάκια μου. Θα συνεχίσω με αυτά εδώ πέρα τα καταπληκτικά παγάκια. Απλά τα προτιμάω τα παγάκια αυτά. Θα ξέρετε ότι μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι σε σχήμα ανανά, φλαμίνκο και κάκτο. Σας έχω πει για αυτά τα παταδάκια, τα οποία τα βάζεις μέσα στην κατάψυξη, παγώνει το νερό μέσα και το βάζεις μέσα στο ποτό σου, αλλά δεν νερώνει. Οπότε απολαμβάνεις τον καφέ σου, το τσάι σου, το αναψυκτικό, χωρίς να υπάρχει αυτό το νερό που βγάζουν τα παγάκια τα φυσιολογικά. Θα συνεχίσω τώρα με ρούχα. Πήρα στην ουρανία αυτή την ολόσωμη φόρμα σε χρώμα λαβή. Το βλέπεις, είναι τέλειο. Ή της είχα πάρει και τη μαύρη. Δεν ξέρω αν έχεις δει το πρώτο αρχικό μεγάλο καλοκαιρινό τζάμπο haul summer edition που το είχα κάνει με την κόρη μου. Εκεί σου έδειχνα ότι της είχα πάρει την ολόσωμη φόρμα τη μαύρη και τώρα, επειδή μας βόλεψε πάρα πολύ, της πήρα και αυτή εδώ πέρα την λαβή. Πάρα πολύ άνετη, πάρα πολύ δροσερή και μπορείς να τη βάλεις και στην παραλία, εννοείται. Όσο προχωράει το βίντεο, τόσο προχωράει και αυτός ο κυριούλης με το Αρκοντεόν. Οπότε το Αρκοντεόν θα τα ακούτε όλο και πιο. Θα συνεχίσω πάλι με ρουχαλάκια. Πήρα αυτή τη φορά και εγώ αυτό εδώ πέρα το καφτάνι για την παραλία, το οποίο είναι σε μπορντό, όπως βλέπεις, χρωματάκι. Το έχεις δει ήδη και σε κάποιες φωτογραφίες στο Instagram. Είναι δαντελωτό, έχει από κάτω κροσάκια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι κορδελίτσα το οποίο το δένεις με αυτό εδώ πέρα το έξι τελείωμα, μπορώ να σου πω, είναι πάρα πολύ και το πήρα 7 ευρώ. Θα συνεχίσω με εσώρουχα. Είναι πάρα πολύ άνετα. Θα τα πλύνω και θα τα βάλω. Έχουν πάρα πολύ καλή ποιότητα και όπως βλέπεις θα πήρα στα εσώρουχα σε όλα τα χρωματικά. Έτσι για να έχουμε και μια ποικιλία, βρε αδερφέ. Θα συνεχίσω τώρα με κάποια hugs, να σου πω. Λοιπόν, αυτό το πήρα για τα μάτια. Όπως ξέρετε είναι επιθέματα για μακιγιάζ ματιών. Σε βοηθάει να κάνεις και αγωνίες, αλλά πέρα από αυτό σε βοηθάει να μην χρωματίζεις
από τα Fallout των παλετών. Πάρα πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχω δοκιμάσει. Πρέπει να κάνουν ουσιαστικά πολύ καλά τη δουλειά τους. Οπότε θα τα δοκιμάσω και θα σας πω. Στη συνέχεια πήρα αυτό εδώ πέρα το δίχαλο για το κινητό. Είναι πάρα πολύ πολικό. Και όταν πήρα το κινητό, όταν δεν το είχα αυτό, να σου πω την αλήθεια, μου ήταν κάπως. Δηλαδή δεν μπορούσα να χειριστώ πάρα πολύ εύκολα το κινητό. Νόμιζα ότι θα μου πέσει. Οπότε με αυτό εδώ πέρα βρήκα την υγειά μου. Και τώρα, επειδή είναι και διακοπές και θες να ασχοληθείς και με λίγο πιο καλά με τα παιδιά σου, πήρα αυτό εδώ πέρα το μαγνητικό, το παιχνιδάκι, το οποίο είναι 3-1, είναι τάβλη, ντάμα νομίζω και σκάκι, ή αν δεν είναι ντάμα, είναι, ναι, ντάμα είναι, γιατί είχε και κάτι άλλο που έλεγε μπέγκαμον, δεν το ξέρω τι είναι. Το πήρα, είναι μαγνητικό, είναι χωράει παντού, είναι για τα ταξίδια, travel size, περιέχει οδηγίες, περιέχει αυτά που περιέχει και καλά παίξηματα. Πήρα ακουστικά, αλλά έχω να σου πω ότι το ένα έπεσε και το άλλο δεν έπεσε, οπότε προσοχή λίγο με τα ακουστικά του τζάμπο. Αλλά τώρα για 2,5 ευρώ δεν θα το κάνω θέμα, απλά θέλω να σου πω ότι ήταν fail το ακουστικό. Και σαν τελευταίο προϊόν πήρα αυτό εδώ πέρα το bingo για τα παιδιά μου, έτσι λίγο μια λοταρία, να μάθουμε και καλύτερα και τους αριθμούς, οπότε το πήρα και καλά παίξηματα. Αυτό ήταν το mini jumbo haul, δεν πήρα πάρα πολλά πράγματα, πήρα αυτά που ήθελα, ιδίως πιο πολύ πήγα για τα ποτηράκια, αλλά ξέρεις τώρα, όταν πας στο τζάμπο δεν ξεμπερδεύεις και πάρα πολύ εύκολα. Και έφτιαξα εγώ μια μακαρονοσαλάτα, μια fitness μακαρονοσαλάτα από τη συνταγή του Άκη Πετρετζίκη, με αβοκάτο, καλαμπόκι, δυόσμο, ντοματίνια, ένα dressing και με μέλι, απολαυστική, δροσερή και ό,τι καλύτερο για το καλοκαίρι. Θα τη βάλω και λίγο στο ψυγείο τώρα έτσι να δροσίσει και καλή μας όρεξη. Και μόλις φάγαμε και μπορώ να σου πω ότι ήταν τέλεια η μακαρονοσαλάτα, δηλαδή να το φτιάξετε κι εσείς είναι πάρα πάρα πολύ εύκολη συνταγή θα έλεγα, έχει πολύ δροσερή για τώρα για το καλοκαίρι. Και τώρα θα κάτσω λίγο να κάνω μοντάζ για να δείτε εσείς το δεύτερο vlog που πήγαμε στη βάφτιση και μετά πήγαμε στους ομολόφους με τα κορίτσια και περάσαμε τέλεια. Και μετά θα πάμε στην Ερακλίτσα με τα κορίτσια για μπανάκι, οπότε θα σας πάρω και εκεί μαζί μου. Τι έγινε, πού το μωρό, αν δεν υπάρχει μωρό, πού το μωρό.
πάμε στους λουκουμάδες. Στα social media. Γεια σας!